Η εθνική αναδίπλωση στη διαχείριση της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης αποδείχθηκε τελικά ότι είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την αποδόμηση και την αυτοδιάλυση. Το Brexit είναι η πιο ορατή παρενέργεια αυτής της επιλογής. Τον πολιτικά και οικονομικά αδιέξοδο δρόμο της αναδίπλωσης οφείλουμε να τον κλείσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Και πράγματι η Ευρώπη δεν μπορεί να πορεύεται εξαρτημένη στην άμυνα και στην ασφάλεια από τρίτους, δεν μπορεί όμως και να πορεύεται διαιρεμένη στο εσωτερικό της από ένα αόρατο τείχος χρήματος που χωρίζει τον Βορρά από τον Νότο. Και μάλιστα με πολλαπλές στρατηγικές και ταχύτητες στο εσωτερικό της. Όσο η Ευρώπη αποκλίνει στο εσωτερικό της, όσο πιο μεγάλη γίνεται η οικονομική και η κοινωνική απόσταση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της, όσο αυξάνονται οι ανισότητες ανάμεσα αλλά και μέσα στα κράτη-μέλη, Τόσο πιο δύσκολο είναι να πάρει τη μοίρα στα χέρια της, όπως σας θυμίζω προέτρεψε μετά την όχι και τόσο επιτυχημένη σύνοδο των G7 στο Μπάρι πριν από λίγες μέρες η Γερμανίδα Καγκελάριος. Γιατί για να πάρει η Ευρώπη τη μοίρα στα χέρια της πρέπει πρώτα απ' όλα αυτή η μοίρα να είναι κοινή, να είναι κοινή η μοίρα των λαών της. Και δεν μπορεί να είναι κοινή η μοίρα των λαών της, όταν η μοίρα κάποιων καθορίζεται από την πολιτική της μονοπλευρης λιτότητας, που μάλιστα αποφασίζεται και κλεισμένον των θυρών σε κάποια διευθυντήρια χωρίς νομιμοποίηση, και βεβαίως από καθεστώτα εξαιρέσεως από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σε ό,τι αφορά τον τομέα της εργασίας ή της κοινωνικής προστασίας.